Υπάρχει και κάτι άλλο τώρα. Υπάρχουν και οι συνθήκε εργασία και όλο αυτό που συνέβαινε στο, στο Νοσέ. Ε, διαβάζαμε χθε την συνέντευξη σε κάποια site που έδωσε η, η αδελφή τη Μαρία Μίαρη, αν δεν κάνω μια 55χρονη που δούλευε, ήταν ελεγκτή. Ε, δούλευε στα τρένα. Η αδελφή τη τι λέει λοιπόν, Λέει ότι ε, αναγκαζόταν να δουλεύει πολλές φορές τα ρεπό που είχε, αναγκαζόταν να δουλεύει πολλές υπερορίες ε, γιατί υπήρχε έλλειψη προσωπικού και σήμερα θα σας δείξουμε κάτι που έχει να κάνει με τις εργασιακές σχέσεις σε έναν μεγάλο οργανισμό. Αυτός ο μεγάλος οργανισμός, αυτός ο κρατεός ε, μεταφορικός ε, οργανισμός δεν έδινε, δεν πληρώνει υπερορίες, πληρώνε υπερορ, όχι γενικά, ε, έδινε ε, ακόμα έβρισκε... και κουπόνια Μάλιστα. για να μην πληρώνει υπερορίες λόγω των πολλών ελλείψεων που είχε. Και εδώ έχουμε και το έγγραφο το Είναι και τα ένα αποκλειστικό έγγραφο της, της, εκπομπής. Έτσι. Και θα το φέρουμε μπροστά να το θα δούμε. Το, θα το δούμε. Θα δείτε παροχή μπόνους σε κουπόνια στον κλάδο κίνησης. Προσέξτε τώρα παιδιά. Λόγω των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών και με σκοπό η εταιρεία να επιβραβεύσει το προσωπικό του κλάδου κίνησης για την απρόσκοπτη εργασία του, προτείνει την παροχή μπόνους με τη μορφή κουπονιών και πιο συγκεκριμένα παροχή κουπονιών 60 ευρώ ανά ημέρα για, όλους, για όσους υπαλλήλους από το προσωπικό κίνησης που εργάζονται επί των λάβουν έως και 5 ημέρες συνεχόμενης άδεια για το χρονικό διάστημα 1η Σεβδόμου 5 9. Και έχει κλιμάκωση 30 ευρώ και τα λοιπά παροχή κουπονιού 30 ευρώ για κάθε ανάπαυση του προσωπικού που θα συμμετέχει στην ανωτέρω ρύθμιση με την προϋπόθεση ότι όλες οι αναπαύσεις τους θα βρίσκονται στη διακριτική ευχέρεια του Γραφείου Προγραμματισμού Εργασία. Εδώ, παιδιά, είναι μια ιστορία τραγελαφική. Ε. ε βέβαια. Ε, και δεν μιλάμε για προηγούμενε δεκαετίε. Ε, αυτό ε. είναι το έγγραφο 25 Ιουνίου του 2021. Επάνω βλέπετε και τον αριθμό πρωτοκόλλου. Είναι ένα επίσημο έγγραφο του, ΟΣΕ. Σχεδόν δύο χρόνια πριν, έτσι. Τη Τρενοσέ, σα ζητώ συγγνώμη. Τη Τρενοσέ, για να μην παραξηγηθούμε. Εδώ τι γίνεται λοιπόν, εδώ υπάρχει μια ιστορία το ότι ε, έχουν βάλει τους εργαζόμενους, δουλεύουν υπερορίε και τους δίνουν κουπόνια. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Να πούμε και το εξή όμω τώρα. Έχω, έχει, είχε υπογραφεί και μία σύμβαση mm -hmm. που προέβλεπε ότι οι μηχανοδηγοί και άλλοι εργαζόμενοι θα δουλεύουν εννιαήμερο συνεχόμενο. Το είδαμε αυτό από τι πρώτε ημέρε. Εννιά ημέρε συνεχόμενο, ένα ρεπό 9 ημέρες. Μπορεί Αυτό... ένα άνθρωπο να αποδώσει σωστά 9 ημέρε και να κάθεται μία ημέρα. Πρόσεξε. και πριν από κάποια χρόνια αλλάζει. Αυτό γίνεται 7 ημέρε. 7 ημέρε συνεχόμενε, ένα ρεπό. Ναι. Έτσι. Και ξανά 7 ημέρε. Δεν γίνεται, παιδιά, δεν βγαίνει. Το θέμα είναι ότι θα μπορούσε ίσω να βγει για να το πούμε διαφορετικά. Σε εμά, του δημοσιογράφου, συμβαίνει. Αλλά ποια είναι ε. η διαφορά. Ότι εμεί δεν κουβαλάμε κόσμο. Δεν κουβαλάμε ζωή στα χέρια μα καθημερινά. Ε, το θέμα είναι ότι. Εδώ μιλάμε για μηχανοδηγού οι οποίοι καθημερινά μετέφεραν εκατοντάδε κόσμου. Και αυτοί οι άνθρωποι δούλευαν 9 ημέρε συνεχόμενο, μετά έγινε 7 ημέρε συνεχόμενο με ένα ρεπό. Πάντω, μάλλον μόνο εσύ το αντιλαμβάνεσαι. Από αυτέ τι συνομιλίε που ακούμε, δεν το αντιλαμβάνεται κανεί άλλο. Για γυναίκε, για ερωτικέ σχέσει, για, για σουβλάκια, για ποτά, για, για μουσικέ. Εντάξει τώρα, παιδιά. Μάλλον κάτι δεν έχουν καταλάβει καλά αυτοί οι άνθρωποι που εργάζονται εκεί. Εσύ, εσύ. για να εσύ. τα λέμε και όλο με το όνομά του, έτσι. Καταλαβαίνουμε ότι έχει ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνη και ο σταθμάρχη και οι σταθμάρχε που έφυγαν νωρίτερα. Οκ. Okay, μιλάμε όμω και για παθογένειε ετών, πράγματα που θα μπορούσαν να είχαν αλλάξει, δικλείδε ασφαλεία που θα μπορούσαν να υπήρχαν και να είχαμε αποφύγει αυτό το μοιραίο δυστύχημα.